βίντεο. Τι θα είναι το επόμενο θέμα? Τι θα είναι το επόμενο θέμα? Έχουμε σήμερα τη χαρά να παρουσιάσουμε τους Αγγέλους της Χαράς. Ποιοι είναι αυτοί? Θα τους δείτε τώρα στο βίντεο. Τρόπος να δώσουμε χαρά από μέσα μας, με την τέχνη του καθενός μας. Δεν έχει σημασία πώς ξεκινήσαμε, ούτε πώς το κάναμε. Σημασία έχει ότι το κάνουμε ακόμα κάθε εβδομάδα. Τα παιδιά είναι, πώς να σου το πω, πρέπει να τα δεις. Όταν ανταποκρίνονται, σε παίρνουν αυτά μαζί τους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που γίνεται. Τα παιδιά περιμένουν, ετοιμάζονται. Και όσο δεν το ξέρουν, το βλέπεις. Ανταποκρίνονται και νιώθουν για λίγο χαρά. Αυτό που τους λείπει, είναι αυτό που τους δίνουν οι άγγελοι. Λίγη χαρά. Είναι ότι στην αρχή τους βλέπεις δυστακτικούς, αλλά σιγά σιγά είναι σαν να θυμούνται το προηγούμενο τους γι' αυτό. Οι Άγγελοι της Χαράς δίνουν παραστάσεις στα νοσοκομεία παιδών και στις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων εδώ και 5 χρόνια. Αν το μάθετε τώρα, δεν είναι αργά. Βοηθήστε τους να συνεχίσουν. Άγγελοι της Χαράς, είσαι κι εσύ. Άγγελοι της Χαράς, μακάρι να είχαμε εκατοντάδες τέτοιους ανθρώπους. Έχουμε συναποφασίσει με την Ελένη και με την συντάκτριά μας να φιλοξενούμε και ανθρώπους που κάνουν καλά πράγματα. Έχουμε ανάγκη από καλές πράξεις. Αυτό που λέγαμε παλιά και τώρα βεβαίως τα τελευταία πολλά χρόνια έχει αποδοκιμαστεί, που λες αυτός είναι καλός άνθρωπος, εννοώντας ότι αυτός είναι ψιλοχαζός. Έχουμε ανάγκη από καλοσύνη, από θετική ενέργεια. Τώρα έχει παραγίνει θετική ενέργεια, το βάζει στα ποτά, το βάζει στα... Έχουμε ανάγκη από μια γλυκιά κουβέντα και ένα χαμόγελο. Να προσφέρεις σε αυτούς που έχουν ανάγκη κάτι που δεν σου υποστήριζε έτσι κι αλλιώς. Φιλιά στη Γάβδο βλέπουμε εδώ. Να είσαι καλά. Γάβδο, Ρέθυμνο, Γάβδος. Κρήτη. Έχω ζήσει στη Γάβδο 24 ώρες. Μάλιστα. Και δεν το ξεχάσω ποτέ. Έχει σημασία που λέω για 24 ώρες. Λοιπόν, χθες δεν είπαμε, ξεχάσαμε και οι δυο μας, να δώσουμε τα φιλιά μας στην Κύπρο. Που δεχόμαστε από την Κύπρο τόσα μηνύματα. Μηνύματάκια. Από όλη την Ελλάδα, αφού σε το αναφέρεις, μην πεις μόνο Γάβδο, Ρέθυμνο. Όχι, όχι. Είναι όλα. Απλά τώρα έτυχε να πέσει. Όλη Ελλάδα και εκτός Ελλάδος. Άσχετο τώρα αυτό. Ήταν μια προσωπική κουβέντα. Γεια σας, χαίρετε. Καλώς. Η οποία μας κουβέντα οφείλεται και στο γεγονός ότι τα θέματά μας αγγίζουν τον κόσμο παντού. Όχι, και τα παιδιά μας φέρνουν μια θετική ενέργεια και μας βγήκε και εμάς μια καλοσύνη που εγώ δεν είμαι. Αγγελικά πρόσωπα. Καλός άνθρωπος, βέβαια. Αγγελικά πρόσωπα. Να ξεκινήσουμε από τα κορίτσια της παρέας. Να ξεκινήσουμε. Για πάμε, Μελένη. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν την Αγγελική Βούλγαρη, ηθοποιός. Ναι, ναι. Γεια σου, Αγγελική. Γεια σας. Τη Χριστίνα Μπαπτίστα, χορεύτρια, ναι, από τη Βραζιλία. Ναι. Τον Νίκο Σουλιώτη, μουσικό. Γεια σας και από μένα. Και απλώς, αν δεν καταλάβατε από το βίντεο τι είναι η Άγγελη της Χαράς, είναι καλλιτέχνες από όλους τους χώρους της τέχνης, μουσική, θέατρο, χορός. Οι οποίοι, ζωγραφική ακόμα. Ζωγραφική, ναι. Συγγραφή βιβλίων, οι οποίοι έχουν αποφασίσει να προσφέρουν αυτό που έχουν, την καλλιτεχνική τους ευαισθησία και το καλλιτεχνικό τους θέαμα, ό,τι και αν είναι αυτό. Να προσθέσω και το χαμόγελό τους. Το χαμόγελό τους. Σε αυτό που γνωρίζουν καλά να κάνουν σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη και ειδικά σε ευπαθείς ομάδες. Σε παιδιά. Και ηλικιωμένους. Και ηλικιωμένους.
Και μάλιστα, ναι, υπάρχει και ένας λόγος, διάβαζα ένα σημείο που μας έστειλε η Αγγελική, γιατί απευθύνονται σε παιδιά και ηλικιωμένους. Αυτές οι ηλικιακές ομάδες τι κοινό έχουν? Για ξεκινήσουμε. Πάμε. Αυτές οι ηλικιακές ομάδες, όταν μιλάμε, όταν αναφερόμαστε στα παιδιά, είναι στην ουσία σαν να αναφερόμαστε στην ευαισθησία που βλέπουμε στους ηλικιωμένους. Και αντίθετα, όταν μιλάς στους ηλικιωμένους, είναι σαν να είναι μικρά παιδιά. Οπότε για μας την ίδια αγάπη και την ίδια τρυφερότητα που δείχνουμε στους μεν, δείχνουμε και στους δε. Τις ίδιες τεχνικές, θα έλεγα, ας πούμε, ακολουθούμε. Πού πηγαίνετε, όταν λέμε προσφέρουμε χαρά? Λοιπόν, πηγαίνουμε σε εβδομαδιαία βάση στα νοσοκομεία παιδών όλης της Αττικής, δηλαδή Αγλαία Κυριακού, Αγία Σοφία, παιδών Πεντέλης και στην Αγγολογική Μονάδα. Κάθε μέρα δηλαδή πάτε και από κάπου κυλιόμενα, στάνταρ, δηλαδή ξέρει κάποιος ότι... Στάνταρ κάθε Δευτέρα είμαστε, ας πούμε, στο Αγγολογικό. Μάλιστα. Κάθε Τετάρτη είμαστε στο Αγλαία Κυριακού, κάθε Πέμπτη στο Αγία Σοφία, κάθε Παρασκευή στο παιδών Πεντέλης. Και πού άλλο πηγαίνετε από τα νοσοκομεία αυτά? Πηγαίνουμε σε διαφορετικά γυροκομεία, διαλέγουμε γυροκομεία και κάθε τρεις μήνες αλλάζουμε γυροκομείο πάλι μέσα στην Αττική. Και πηγαίνουμε βέβαια και εκτάκτως, αυτά είναι τα μόνιμα, σε τακτική βάση. Δηλαδή κάθε εβδομάδα θα είμαστε εκεί, ό,τι και να γίνει. Εκτάκτως πηγαίνουμε σε ιδρύματα, ας πούμε, προχθές μέσα στην Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών, σε ιδρύματα που μας καλούν με άτομα με νοητική στέρηση. Οπουδήποτε υπάρχει ανάγκη να αναβιβάσουμε τη χαρά στους ανθρώπους, εμείς είμαστε εκεί. Μου κάνει εντύπωση, για να... εκεί κάνετε μία παράσταση από ό,τι καταλαβαίνουμε και από ό,τι λέμε και στο... Στα νοσοκομεία παράσταση. Πρακτικά, δηλαδή σε τι χώρο την κάνετε την παράσταση, εκεί που είναι τα... Στα σαλόνια. Στα σαλόνια. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε ξεκινήσει από το 2011. Το 2011 που ξεκινήσαμε με την Νίκη την Τουμπακάρη, η οποία γράφηκε τα έργα και δεν είναι εδώ σήμερα, πηγαίναμε και σε δωμάτια. Τώρα, επειδή τα έργα μας έχουν μεγαλώσει και έτσι έχουμε βάλει και πιο πολλά διαδραστικά στοιχεία μέσα, θέλουμε τα παιδιά να συμμετέχουν, να σηκώνονται, είμαστε κυρίως στα σαλόνια των νοσοκομείων. Να πάμε λίγο στη Χριστίνα. Χριστίνα, εσύ έχεις μεγαλώσει εδώ, έχεις γεννηθεί εδώ? Όχι. Μένω εδώ 20 χρόνια. Εδώ και 20 χρόνια. Είσαι 20 χρόνια. Έχεις δηλαδή ένα μικρό κοριτσάκι εσύ με τους γονείς σου στην Ελλάδα, Όχι τόσο μικρό κορίτσι. Όχι τόσο μικρό κορίτσι. Καλά, δεν είπα ότι είσαι τριών ημερών, αλλά πάντως τι είσαι, μια νέα κοπέλα. Τι είναι αυτό, τι... Λοιπόν... Είσαι πολύ καλός άνθρωπος σήμερα. Μου δώσατε χαρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν είναι το μόνο εσείς χαρά, δεν είναι και ο Αντρέας. Είναι θεατής, δεν το βλέπετε. Είναι μια νέα κοπέλα, πώς να την πω. Μπορείς να έρθεις μαζί μας στην ομάδα. Της Αγγέλης. Ωραία, ξεκινά. Εσύ πώς πήγες στην ομάδα, για πες μας, το εντελώς δικό σου, το προσωπικό. Πώς γνωρίστηκες, τι έγινε? Γνωρίζω την Αγγελική εδώ και 5 χρόνια. Την παρακολούθησα την πορεία της μέσα στο θέατρο και γίναμε φίλες. Και μετά είχαμε μια σχολή που λεγόταν Ασκητήριο και κάναμε διάφορες δραστηριότητες εκεί. Και κάποια στιγμή με κάλεσε να έρθω στους Αγγέλους της Χαράς. Εδώ και ένα χρόνο περίπου, ένα χρόνο περίπου είμαστε μαζί στους Αγγέλους της Χαράς. Έχω μια απορία να την εκφράσω και να προχωρήσουμε. Βεβαίως. Εσείς όμως πώς βιοπορίζεστε? Εμείς θα σας πω όλη την ιστορία. Γιατί για να έχετε δύναμη, χαρά, χαμόγελο, φως σε αυτούς τους ανθρώπους. Και πάτε και κάθε μέρα κάνετε αυτό το πράγμα. Ακριβώς, εθελοντικά. Γιατί αυτό το πράγμα για να γίνει σε μόνιμη βάση δεν γίνεται διαφορετικά. Η ιστορία ξεκίνησε το 2011 όταν μια Ελληνίδα του εξωτερικού, πλησίασε την Νίκη την Τουμπακάρη και της είπε ότι θέλω να κάνω αυτό το έργο στην Ελλάδα, να φέρω μέσα στα νοσοκομεία τους κλόουν. Τότε η Νίκη της είπε, εδώ οι κλόουν δεν είναι πολύ διαδεδομένοι, μπορούμε να σου προτείνουμε να κάνουμε θεατρικές παραστάσεις και αυτά. Η γυναίκα αυτή είναι, και θέλουμε να την ευχαριστήσουμε καταρχήν. Γιατί είναι και αυτή που γράφει τις παραστάσεις. Η Νίκη Τουμπακάρη είναι που γράφει. Η κυρία Ειρήνη Στούρτζα Λεμού, η οποία είναι η πρόεδρος των Αγγέλων της Χαράς, χωρίς τη βοήθεια της οποίας δεν θα είχε γίνει τίποτα όλα αυτά τα χρόνια, τίποτα. Ήτανε το όραμά της να φέρει λοιπόν χαρά μέσα στα ιδρύματα, τα νοσοκομεία της Ελλάδος. Και έτσι ξεκινήσαμε από το 2011. Στην αρχή εγώ με την Νίκη, οι δυο μας, μετά μπήκε ο Νίκος, μετά μπήκε η Κριστίνα και τώρα είμαστε... Λοιπόν, αμείβεστε από... Υπάρχουν χορηγίες. Υπάρχουν χορηγίες.
Ναι. Δηλαδή, κυρίως το, η βασική στήριξη είναι από την κυρία Ειρήνη Λεμουστούρτζα και από αλλού που ζητάμε, εντάξει, γιατί μας στηρίζει, μας κρατάει αυτή τη στιγμή, αλλά σαφώς χρειαζόμαστε και από αλλού βοήθεια. Οι χορηγίες που, που έχετε σας βοηθάνε ώστε να καλύπτετε τα έξοδα που έχετε για τις καθημερινές παραστάσεις ή είναι και έσοδα για να μπορείτε να βιοποριστείτε? Ένα κομμάτι είναι κεφαλουδικό, ένα κομμάτι είναι... Χαίρομαι που υπάρχουν τόσο καλές χορηγίες σε τέτοιες υψίες του μεγέθους. Κύριε Λεμού, είναι από την γνωστή εφοπλιστική οικογένεια? Είναι από την γνωστή οικογένεια, ναι. Αλλά είναι πάρα πολλές σε αυτήν την οικογένεια. Μιλάω για την κυρία Ειρήνη Λεμού Στούρτζα. Μάλιστα, ναι. Για να γίνω πιο συγκεκριμένη. Θυμάμαι μία νεότατη και πολύ όμορφη κυρία Λεμού. Είναι η δικιά μας. Γιατί είναι νεότατη και πολύ όμορφη. Την είχα δει πριν από 3 χρόνια στην τηλεόραση. Και έλεγε, δεν θυμάμαι τώρα, κάτι περί προσφοράς. Και μου είχε κάνει πολύ καλή εντύπωση, αλλά δεν ξέρω αν είναι η ίδια. Δεν ξέρω, γιατί είναι ένας άνθρωπος πολύ low profile, δηλαδή είναι και η πρώτη φορά που αναφέρεται. Δεν έχει σημασία και μπράβο. Να, πώς μπορούν οι άνθρωποι με χρήματα να κάνουν τόσο καλό. Ναι, δεν θέλει να προβάλλεται ουσιαστικά, αλλά εντάξει, από την άλλη δεν μπορούμε να το κρύβουμε κιόλας. Να τα λέμε κιόλας. Εσύ, Νίκο, είσαι μουσικός, αλλά είδαμε στο βίντεο ότι έκανες, παίζεις κιόλας. Ναι. Παίζω και ναι, κάνω και το Μάγερα τον Ξερόλα, κάνω και τον Μαέστρο, σε κάποια, ανάλογα με την παράσταση, γιατί δεν παίζω μόνο μία παράσταση στα παιδιά. Αλλά επίσης παίζω και στα γεροκομεία. Στα γεροκομεία δεν παίζουμε παραστάσεις, παραπαίζουμε μουσική. Μάλιστα. Παίζουμε τραγούδια της παλιάς Αθήνας και κάποια παραδοσιακά και διάφορα άλλα τραγούδια. Αυτά κυρίως που αγαπούν παλιά. Οι μεγάλοι άνθρωποι, βέβαια. Ναι, κυρίως παλιά τραγούδια. Της εποχής τους, όταν ήταν νέοι, ώστε να θυμούνται τα νιάτα τους και να χαίρονται οι άνθρωποι. Και έτσι λοιπόν αυτό το πράγμα και κάνουμε και η Κριστίνα είναι εκεί στα γεροκομεία, η Κριστίνα χορεύει και ξεσηκώνει τους ανθρώπους και εγώ παίζω τα κρουστά. Και η Νίκη του Μπακάρη παίζει την κιθάρα και τραγουδάει. Συμμετέχουν στο χορό αυτό και στα τραγούδια οι ηλικιωμένοι ειδικά? Τους παρακινείτε? Ναι, 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 μερικούς από αυτούς. Άλλους δεν μπορούν λόγω στην ανυπηρική ανυπηρικό ποια είναι τα πιο σημαντικά έτσι, λόγια, συναισθήματα που εισπράτετε από αυτούς τους ανθρώπους για αυτό που τους δίνετε, για τη χαρά που τους δίνετε και τους κάνετε και ξεφεύγουν λίγο από την καταθλιπτική καθημερινότητα ενός γυροκομείου? Πολύ χαρά. Το πιο σοβαρό, ξέρεις ποιο είναι? Δεν είναι εντάξει, πρέπει να το πούμε, είναι δύσκολο πράγμα το γεροκομείο. Λοιπόν, είναι άνθρωποι, άλλοι είναι κατά επιλογή τους, άλλοι είναι ξεχασμένοι, άλλοι είναι πεταμένοι από το σπίτι τους, δεν έχει σημασία. Είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν νιώθουν να έχουν μέλλον. Λέει, ανά πάσα στιγμή εγώ μπορεί και να αποχωρήσω. Και ξαφνικά εμφανίζεται κάτι έτσι, μια χαρά, ένα γέλιο, ένας χορός και ανατρέπει την καθημερινότητα και αποκτάς νόημα και ελπίδα. Και τι σας λένε λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι με αυτά που τους προσφέρετε? Πολύ χαρά μας δίνουν πίσω. Βεβαίως. Συνήθως. Και πολύ ευγνωμοσύνη. Πολύ ευγνωμοσύνη. Παράδειγμα, εγώ με την Αγγελική είμαστε και ζευγάρι και το ξέρουν κάποιοι, ας πούμε, κάποιες γιαγιάδες κυρίως, γιατί και κυρίως γιαγιάδες είναι στα γεροκομεία, δεν είναι άντρες, είναι κυρίως γυναίκες. Ξέρουν, γιατί έχετε πάει πολλές φορές και έχετε γίνει δικοί τους άνθρωποι. Ναι, και είναι κάποιες γιαγιάδες, ας πούμε, συγκεκριμένα 2-3 γιαγιάδες, οι οποίες μας λένε, παιδιά, να παντρευτείτε και θέλουμε να είμαστε στο γάμο σας, ας πούμε. Και, δηλαδή, μας το έχουν και πει, να φοράτε και πουλοβεράκι. Μας το έχουν πει, όχι, θέλω να πω, μας το έχουν πει με τόσο πολύ, δηλαδή το θέλουν. Με νιάξιμο, μητρικό. Αυτό δείχνει κιόλας. Δείχνει ότι έχουν πολύ δοτικότητα αυτοί οι άνθρωποι ηλικιωμένοι που είναι στο γεροκομείο και θέλουν να αντιδώσουν. Γι' αυτό μπορούν να αντιδώσουν ενδεχομένως στους δικούς τους ανθρώπους. Γιατί δεν είναι και δίνουν σε εσάς που σας νιώθουν δικούς τους ανθρώπους. Ναι, μας νιώθουν σαν παιδιά τους. Είναι και να περιμένεις το πρωί, θα ξυπνήσει, θα ξημερώσει και θα περάσετε εσείς. Θα δείτε εσείς. Αφού είναι και σε τακτική βάση. Αποκτάς νόημα. Και φαντάσου τώρα, Αντρέα, και να φανταστούν και οι τηλεθεατές μας στο καταθλιπτικό περιβάλλον του νοσοκομείου, να μπεις μέσα με όλα αυτά τα δεινά που σε έχουν φέρει εκεί και να δεις στο σαλόνι μία παράσταση από τους Αγγέλους της Χαράς. Μάλιστα. Πώς αλλάζει η ψυχολογία όλων και η διάθεση. Και θα ήθελα να πω ότι δεν είναι απλά παραστάσεις που κάνουμε. Ουσιαστικά δεν είναι παραστάσεις που κάνουμε. Είναι
η παράσταση είναι η αφορμή, είναι το μέσο για να έρθουμε σε επαφή με τους ανθρώπους, είτε με τα παιδιά, είτε με τους ηλικιωμένους. Mm-hmm. Και όταν λέω σε επαφή, εννοώ ακόμα και σωματική επαφή. Δηλαδή να τους αγκαλιάσουμε, να τους χαϊδέψουμε, να τους κρατήσουμε το χέρι. Από αγκαλιά και χάδια πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Βεβαίως. Ναι. Βεβαίως. Κυρίως αυτοί. Αλλά και εμάς μας αρέσει αυτό. Ναι, δηλαδή νιώθουμε κι εμείς πολύ καλά να το κάνουμε. Ορίστε. Αυτά είναι η μεγαλύτερη ανταμοιβή σε αυτό. Είναι πολύ μεγάλη ανταμοιβή αυτό το πράγμα. Ναι. Όπως και το να βλέπεις έναν άνθρωπο το να είναι, που να είναι, ας πούμε, καταθλιπτικός, να είναι στεναχωρημένος, είτε ηλικιωμένος είτε παιδί, και στη μέση της αυτού που κάνουμε, της εκδήλωσης που κάνουμε, ας το πούμε, να βλέπεις να χαμογελάει και στο τέλος να τον χαιρετάς και να σου φυλάει το χέρι. Τους έχετε καταφέρετε να τους ενθυσίσετε την ελπίδα από ό,τι καταλαβαίνω. Αυτός είναι ο στόχος μας. Αυτός είναι ο στόχος μας. Δεν είναι τίποτα Αγγελική, άλλο. Έτσι όπως σας βλέπω και τους τρεις, νομίζω ότι τελικά η μεγαλύτερη αμοιβή που έχετε είναι ότι σας προσφέρει πάρα πολύ υγεία, ορμονική ισορροπία και τα τσάκρα σας πρέπει να είναι σχεδόν τέλεια. Σας βλέπω, είστε φωτεινοί. Δεν ξέρω τι καθένας από όλα καταλάβουν. Είναι τρία πολύ φωτεινά πρόσωπα, έτσι, ναι, με γλυκά αληθινά χαμόγελα. Και άρα αυτή θα είναι η βασική ανταμοιβή τους. Μήπως πρέπει να έρχονται να κάνουν παραστάσεις και στο δικό μας σαλονάκι. Έχουμε ένα γραφειάκι. Θέλετε να στο σαλονάκι της ΕΡΤ, παιδί μου. Α, στην ΕΡΤ. Δεν χρειαζόμαστε εμείς τους αγγέλους της χαράς στην ΕΡΤ. Πού να χωρίσουμε. Σας δεσμεύουμε να έρχεστε να δίνετε και σε εμάς παραστάσεις. Βεβαίως. Άμα είναι να δούμε χαμόγελα, εμείς είμαστε πρώτοι. Θέλω να πω. Σαν τα θεραπεία. Θέλω να πάρτε σοβαρά προς Θεού και φύγετε ξαφνικά και δεν παταλού. Λοιπόν, για πες. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω και για αυτό το βιντεάκι που είδαμε, γιατί επειδή μιλήσαμε ότι όντως σε αυτή την εποχή υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν, βοηθάνε πραγματικά, να ευχαριστήσω και το Ίδρυμα Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελοπούλου για αυτό το τηλεοπτικό σπότ που μας έφτιαξε, που ήταν μια δική τους προσφορά, που χωρίς αυτήν, ας πούμε, δεν θα μπορούσε να επικοινωνηθεί το έργο των Αγγέλων, για να το βλέπουν, να μπορούν όλο και περισσότερα ιδρύματα να μας καλούν, να είμαστε εκεί, έτσι ώστε όλο και περισσότεροι άνθρωποι να παίρνουν χαρά. Όμως, εκτός από το να σας καλούν και περισσότερα ιδρύματα, εσείς καλείτε, Αγγελική, και όλο και περισσότερους ανθρώπους, καλλιτέχνες, συναδέλφους σας, να έρθουν στην ομάδα σας. Ναι, ναι. Πες λοιπόν γι' αυτό. Πού μπορεί να έρθει κάποιος από τους καλλιτέχνες που μας βλέπει και ζήλεψε αυτό που κάνετε και εντάξει, αυτό που πράτετε. Ναι, okay. Εμείς μέσα στο site μας, που δεν ξέρω αν φαίνεται στη... Να το πούμε, πες το εσείς. Το site www.angelsofjoy.gr. Μέσα λοιπόν στο site υπάρχει, αν θέλεις να γίνεις εθελοντής, αν θέλεις να γίνεις εθελοντής καλλιτέχνη και είσαι καλλιτέχνης και να συμμετέχεις είτε στα γεροκομεία είτε στα νοσοκομεία. Από οποιαδήποτε μορφή της τέχνης, να μιλήσουμε. Ναι. Ας πούμε, έχουμε και προγράμματα στο ογκολογικό αυτή τη στιγμή που είναι εικαστικά project που κάνουμε. Μάλιστα. Πάμε μέσα σε δωμάτια μαζί με μουσική και ζωγραφική. Τώρα, ξέρεις, πιάνουμε το ένα, αφήνουμε το άλλο. Τι σημαντικό είναι αυτό με το ογκολογικό που κάνετε? Τι είναι δηλαδή, ανάβετε κεριά στο Θεό, ας πούμε, είναι φοβερό. Εγώ για τον ογκολογικό, αυτό που ξέρεις, θέλω να το πω, λέω γιατί στα σπίτια θεωρούμε αυτονόητο ότι όλα τα παιδιά είναι υγιή, όλοι οι γέροντες είναι χαρούμενοι, ευτυχισμένοι και καθαροί, ότι όλοι είμαστε αυτό, ότι όλοι έχουμε νερό, ότι όλοι έχουμε... Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι, και κάθε φορά που μιλάω για τον ογκολογικό θέλω να πω, λέω αυτή την ιστορία, ότι βλέπω τη διαφορά των γονιών στο ογκολογικό και των γονιών στο Αγλαία Κυριακό και στο Αγία Σοφία. Είναι στο νοσοκομείο στο Αγλαία Κυριακό, ας πούμε, και είναι γονείς, λες και τους έχει συμβεί κάτι πολύ σοβαρό, και βλέπεις στο ογκολογικό οι γονείς αυτοί που είναι μέσα στα... Αν εμείς σας φερόμαστε λαμπεροί, να δείτε αυτούς τους ανθρώπους που είναι με το χαμόγελο εκεί πέρα. Από πού αντλούν τόση αισιοδοξία? Γιατί σου λέει το παιδί μου, άμα δεν με δει εμένα έτσι, τι θα κάνει? Εγώ σε αυτούς τους ανθρώπους υποκλίνομαι, δηλαδή υποκλίνομαι μπροστά σε αυτούς. Και σου λέει ότι και είναι πολύ σπουδαίο αυτό που είπες. Μια κερδισμένη μέρα σήμερα. Γιατί άμα όντως το παιδί προσδοκά και ψάχνει στα μάτια του γονιού να δει αν έχει λόγο να είναι και αυτό χαρούμενο και να έχει ελπίδα, πώς θα δει ένα γονέα που καταραίει? Άρα λοιπόν όντως ο γονέας στο ογκολογικό πρέπει να είναι δύο φορές δυνατός και λαμπερός. Και τους βλέπεις έτσι. Κάθε επιμείνω σε αυτό ότι σου λέει: ευχαριστώ Θεέ μου και σήμερα το παιδί μου πέρασε τη χημειοθεραπεία του, θα κοιμηθεί, είναι κοντά μου ακόμα, όλα θα πάνε καλά και ελπίζω να μείνει κοντά μου
και να φύγω πρώτα εγώ και όχι το παιδί. Έτσι. Μάλιστα. Ναι, και ο πόνος αυτός που περνάνε τους έχει κάνει και πιο σοφούς αυτούς τους άνθρωπους. Καλά, τώρα δηλαδή, τη συζητάμε τώρα. Και... Λοιπόν. Εγώ θέλω να πω πάντως, Αντρέα, ότι από αυτά τα θέματα που παρουσιάζουμε, αυτά είναι μερικές από τις στιγμές που νιώθω πάρα πολύ ωραία που κάνουμε αυτή την εκπομπή. Τέτοια θέματα που δείχνουν την προσφορά των ανθρώπων στους συνανθρώπους τους και την τεράστια και ανίποτη χαρά που τους δίνουν. Αυτά, ξέρετε, μόνο η ΕΡΤ μπορεί να τα φιλοξενήσει. Ναι. Διότι βεβαίως από την άλλη δεν πουλάει. Ξέρετε, μη μας το λέτε, αυτό δεν το θέλουμε. Δεν θέλουμε, γιατί δεν πείσαμε όμως την εμπιστοσύνη, την εκφράζουμε. Εμείς σας ευχαριστούμε που υπάρχετε και κάνετε αυτή τη δουλειά για τους ανθρώπους. Στην ΕΡΤ δεν θα ευχαριστείτε. Είναι υποχρέωση και καθήκον της ελληνικής τηλεόρασης και του ίντερνετ που πληρώνει 3 ευρώ ο Έλλην πολίτης. Δεν είναι για να μας ευχαριστείτε. Αλίμονο. Σας ευχαριστούμε εμείς πολύ. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλή δύναμη. Σε όλα αυτά να είστε υγιείς, να είστε χαρούμενοι πρωτίστως. Και φεύγω.